εμπειρία. Ήμουνα 4 χρόνια Γενικός Γραμματέας της Βουλής. Έχω προσωπική εμπειρία του πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα καινούριο πολίτευμα εξ αρχής. Από το Πανεπιστήμιο, πρώτος ο πρόεδρος της Ακαδημίας, ο Απόστολος Γεωργιάδης. Ναι. Και οι άλλοι συνάδελφοι εκλεκτοί συνταγματολόγοι. Ο Γιώργος ο Κασιμάτης, ο Κατρούγκαλος, ο Κοντιάδης, όλοι. Μισό λεπτό. Είπαμε ότι χρειαζόμαστε νέο σύνταγμα. Νέο σύνταγμα. Εξ αρχής. Με λιγότερους βουλευτές, με καθαρό αντίληψη. 100 φτάνουν και περισσεύουν, 100. Αλλά με χωριστή αυτοτελή εκλογή κυβερνήσεως απευθείας από το λαό και χωριστή απευθείας από το λαό εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα οποία λέτε. Επίσης μας είπατε ότι ζήσατε καταστάσεις οι οποίες ήταν απίστευτες. Πού συνάντησε ο καθηγητής Κώστας Μπέης ένα τείχος αδιαφορίας, κρατικής διαφθοράς ή οτιδήποτε άλλο που σας έκανε να βγείτε έξω από τον εαυτό σας και να πείτε εδώ πρέπει να παρέμβουμε τώρα, αλλά δεν έγινε ποτέ. Το συνέστημα της ευθύνης. Λυπάμαι, άργησα και εγώ να συνειδητοποιήσω σε ποιο χάλι βρισκόμασταν. Δεν το ήξερα. Μέα κούλπα. Σύμφωνοι. Δεν το ήξερα ότι είχαμε φτάσει σε αυτό το χάλι. Ότι από το 1989, όπως είπατε προηγουμένως, το ελληνικό κράτος πληρώνει μισθούς και συντάξεις μόνο με δανεικά. Δεν το ήξερα αυτό. Λυπάμαι. Ομολογώ το λάθος το βαρύ. Δεν είχα αφορμή να το συνειδητοποιήσω. Κάποτε, το 1993, δύο μέρες μετά την ορκομοσία του Ανδρέα Παπανδρέου, ήμασταν οι δυο μας στο σπίτι του και του το ανέφερα. Του είπα, κύριε Πρόεδρε, χθες ο κύριος Μητσοτάκης έκανε δηλώσεις και αναφέρθηκε στο μεγάλο δημόσιο χρέος. Και η απάντηση του Ανδρέα ήταν, αγαπητέ μου, δεν κακό μια χώρα να έχει μεγάλο δημόσιο χρέος και η Αμερική έχει πολύ μεγαλύτερο χρέος. Εγώ δεν του απάντησα αφελώς, εξαιτίας ακριβώς της άγνοιάς μου στα οικονομικά. Κύριε Πρόεδρε, εσείς είστε ο διαπρεπής οικονομολόγος. Αφού εσείς με διαβεβαιώνετε ότι δεν είναι κακό να έχουμε κάποιο χρέος, είμαι υποχρεωμένος να το αποδεχθώ. Εγώ όμως δεν ήξερα ότι το 1993 ήδη από τετραετίας η χώρα δεν ήταν σε θέση να πληρώνει μισθούς και συντάξεις δίχως δανεικά. Λοιπόν, έχουμε ένα ψεύτο πολίτευμα με ψέματα προς τον κόσμο. Παραμυθιάζεται ο κόσμος με ψέματα και αυτό κάποτε πρέπει να τελειώσει. Να δούμε την αλήθεια κατάματα, να αποδεχθούμε ότι βρισκόμαστε σε δυσχερέστατη θέση. Δεν είναι η πρώτη φορά. Ωραία. Εγώ είμαι παιδί της κατοχής. Έχω βιώσει, με συγχωρείτε που σας απασχολώ, έχω βιώσει την πείνα της κατοχής. Έχω βιώσει πολλά βάσανα της κατοχής. Δεν με πειράζει λοιπόν τώρα ότι έχουμε συμμαζευτεί, αλλά να έχει μια προοπτική. Τότε είχαμε προοπτική. Περιμέναμε απελευθέρωση. Εγώ σήμερα δεν βλέπω από πουθενά φως απελευθέρωσης. Κύριε καθηγητά, είπατε με παρησία, σαφήνεια, αλλά και επιστημονική κατάρτιση ότι χρειάζεται αλλαγή το Σύνταγμα. Θέλω να χρειαζόμαστε καινούριο πολίτευμα. Μπράβο. Τίμιο πολίτευμα. Τίμιο πολίτευμα. Ναι, γιατί δεν έχουν ετοιμάσει αυτό το πολίτευμα, κύριε καθηγητά. Είναι οικογενειοκρατία ανανεούμενη συνεχώς. Υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι επέρονται ότι είναι τέταρτη γενιά κληρονομικής διαδοχής του βουλευτικού αξιώματος. Αυτό ένα καινούριο σύνταγμα θα το απαγόρευε δηλαδή? Βεβαίως θα το απαγόρευε. Θα έλεγε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας χρόνος αγρανάπαυσης, απόδοσης λογαριασμού πώς πολιτεύτηκαν. Δεν λέω να αποκλειστούν τελείως από την πολιτική, αλλά δεν μπορεί να είναι αιώνιοι και κληρονομικά διαδεχόμενοι. Θα βάζατε και θητεία. Δύο εκλογή, δύο τετραετιών ή τριών και μετά τίποτα. Θα έλεγα περίοδο παραπερίοδο. Να έρθουν κι άλλοι. Κύριε καθηγητά, να έρθουν κι άλλοι, νέοι. Πόσο σας έχει πειράξει το γεγονός ότι εδώ και 40 χρόνια, 50 χρόνια πάμε από Καραμαλή σε Παπανδρέου, ο Παπανδρέου σε Καραμαλή? Θα σας πω το εξής. 6 χρονών παιδάκι ήμουνα στη Σάμο και είχαμε ένα μικρά ραδιοφωνάκια τότε, σαν τα σημερινά κινητά. Και έλεγαν, έλαβον, ερέ, Κωνσταντίνος Καραμαλής, τόση ψήφη. Γεώργιος Παπανδρέου, Ένωση Κέντρου, τόση. Και φτάσαμε σήμερα στο σημείο, μέχρι πριν από λίγα, τις προηγούμενες εκλογές, πάλι Καραμαλής και Παπανδρέου. Αυτό δεν είναι κατάφια για να το πω. Γιώργο, αναφέρθηκε στη Σάμο. Ναι. Ήμουνα και εγώ στη Σάμο, εκεί τελείωσα το γυμνάσιο. Ξέρω. Όταν ξέρω. Ήμουν λοιπόν στο γυμνάσιο, θυμάμαι το
καλοκαίρι του 49, ναι, που κατέβασαν από το Κέρκη και από τον Καραβούνι του τελευταίου αντάρτε και του κρέμασαν στο Λιοντάρι. Το θυμάσαι το Λιοντάρι, το μνημείο των πεσόντων. Στο Βαθύ. Στο Βαθύ που λέγαμε τότε. Λοιπόν, και του κρέμασαν εκεί. Ναι. Έχουν δει τα μάτια μου φρικαλαιότητε. Ο κόσμο βγήκε στα βουνά, πολέμησε για μια καλύτερη Ελλάδα. Και αυτή η καλύτερη Ελλάδα δεν έχει έρθει. 100 βουλευτέ λοιπόν, υπέρ αρκετοί, εκλογή βουλευτών απευθείας από το λαό και Προέδρου Βουλής απευθείας... Προέδρου της Δημοκρατίας, επίσης από το λαό, μάλιστα, με συγκεκριμένες αρμοδιότητες, ναι, με συγκεκριμένους συμβούλους εξ αρχής. Ποιοι είναι αυτοί που τον συμβουλεύουν? Εμένα μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή... Βγήκαμε, εν πάση περιπτώσει, όχι τυχαίοι άνθρωποι, πανεπιστημιακοί δάσκαλοι. Ο Γιώργος ο Κασιμάτης, να μην αναφερθώ σε μένα ή σε άλλους συναδέλφους. Λέει ο Γιώργος ο Κασιμάτης, αυτό που έκανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ναι, δεν είναι σύμφωνο με το Σύνταγμα. Και δεν αισθάνεται μια στοιχειώδη ευτυχία να εξηγήσει? Όχι, είναι σύμφωνο με το Σύνταγμα γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο, γιατί έτσι μου είπε τούτος ή εκείνος. Μα για όνομα του Θεού, πού βρισκόμαστε? Εσείς λοιπόν λέτε, μπορεί να μην έχει αρμοδιότητα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά έχει το χρέος, ναι, του όχι. Και το χρέος των εξηγήσεων. Δηλαδή θα μπορούσε να πει, κύριε, με συγχωρείτε πολύ, το μνημόνιο αυτό. Είναι, παρακαλώ πολύ, λένε, να έρθει ο πολιτικός κόσμος μαζί μου να κάνουμε μια σύσκεψη, ναι, να δούμε πώς νομίμως θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση χωρίς να κρύβουμε τίποτα από τον ελληνικό λαό. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Από πανεπιστημιακό δάσκαλο, γιατί έτσι θέλει να τον λέμε, κύριε Μητρόπουλε, βάζει θέμα και ο κύριος Μπέης και ο συνταγματολόγος καθηγητής Πανεπιστημίου Γιώργος Κασιμάτης, ότι το ηθικό θα ήταν να δούμε όλοι μαζί τούτο το πράγμα, πώς ελληνικά θα μπορούσε να περπατήσει και όχι με βάση τις εντολές του Ντερούζ, του Μαζούχ, του Τόμσεν και ενδεχομένως ενός κυρίου που δεν ήξερε που πέφτει η Ελλάδα, του Στρόσκαν. Είναι απόλυτα σαφής, ναι, και πιστεύω και σκληρός ο κύριος καθηγητής. Έχει ουσιαστικές απόψεις για τη θεσμική λειτουργία του πολιτεύματος. Ναι. Είπε σκληρής κουβέντα βεβαίως και για τους αχρήστους βουλευτές. Εγώ νομίζω σε αυτή τη φάση. Έχει μεγάλη σημασία αυτό που λένε άνθρωποι σαν τον καθηγητή, τον κύριο Μπέη, τον κύριο Κασιμάτη, που διαχρονικά στάθηκαν όρθιοι και συνεπείς σε κάποιες απόψεις. Μα είπε, κάθε δεν μπορώ να βλέπω τους ίδιους και τους ίδιους, λέει. Σε κάθε περίπτωση όμως, ναι, το δράμα της πατρίδας, ναι, μετά από αυτά που περιέγραψε ο κύριος καθηγητής, αυτή είναι άποψη νομίζω και του Νόη του Μαριά, είναι ότι ξεκίνησαμε από μια λανθασμένη διαπραγμάτευση. Μάλιστα. Το μνημόνιο είναι αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης λανθασμένης σε κακή βάση. Ναι. Ενδεχομένως δεν αναδείχθηκε το ελληνικό πρόβλημα, όπως το διατραγωδεί και ο κύριος καθηγητής κλπ. Και ότι πρέπει άμεσα να καταγγελθεί θεσμικά και βροντερά το μνημόνιο, το οποίο καταδικάζει σε ύφεση, σε ανέχεια, σε φτώχεια, σε ανεργία και έλλειψη οράματος στο λαό μας, ναι, και πρέπει όλοι που έχουμε άποψη σε αυτό και κυρίως αυτοί που ποτέ δεν ασκήσαμε κομματική, πολιτική εξουσία και εμείς και οι οικογένειές μας στο παρελθόν ποτέ δεν διαχειρίστηκαν, ναι, ούτε δραχμή ούτε ευρώ, να πούνε την άποψη για το πώς η πατρίδα θα βγει από την κρίση. Όχι με αναδιάθρωση που θα καταργήσει τις συντάξεις. Αλλά... Διότι βγαίνουν τώρα άνθρωποι οι οποίοι παλιότερα διαχειριστήκανε την τύχη του τόπου. Μάλιστα. Και εισηγούνται αναδιάθρωση. Αναδιάθρωση. Εννοείται τον κύριο Σιμίτη. Ξαναλέμε, ναι Γιώργο, μάλιστα, και αυτοί. Ξαναλέμε ότι στα ομόλογα είναι 40 δισεκατομμύρια σε ασφαλιστικά ταμεία. Μία αναδιάθρωση κατά τη λογική που προωθείται και συζητιέται θα φέρει καταπαράθρωση των συντάξεων. Άρα, μια νέα διαπραγμάτευση μετά από εκλογές, ναι, μια νέα νομοποίηση που θα φέρει κόσμο, που θα διαπραγματευτεί. Ή αναδιάρθρωση δηλαδή, που να μην αγγίξει. Που θα διαπραγματευτεί για ταμεία. Στεναρά το κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα της πατρίδας, ναι, που οπωσδήποτε θα έχει τρεις προτάσεις. Πρώτο, ναι, τη μεγάλη διαγραφή τμήματος του χρέου. Μάλιστα. Τη μεγάλη επιμήκυνση για αποπληρωμή, ναι, και τη μεγάλη μείωση του τοκοχρεωσίων. Διαφορετικά, Γιώργο, αυτά τα οποία σιγά σιγά σύρονται με δηλώσεις του κυρίου Υπουργού Οικονομικών, του κυρίου Σόιμπλε, και κάποιων εγχώριων εκφραστών της άποψης για αναδιάθρωση, ναι, πάμε σε συντριβή του κοινωνικού κράτους και σε απουσία οικονομικής αναπτυξιακής πρότασης. Πριν πάω στον Νότι το Μαριά. Ξέρω, Νότι, εσύ τι λες. Πριν πάω στον Νότι το Μαριά. Το μαθητή σας, κύριε Μπέη, το ξέρετε.
Έτσι. Ναι, βέβαια, τους ξέρω. Έτσι. Ήτανε... Αγαπητοί συνάδελφοι, πρώην μαθητές. Λοιπόν, κύριε Μπέι, θέλω να πείτε με το χέρι στην καρδιά. Όταν δρασκελίζετε το κατόφλι του σπιτιού σας και σας συναντάει ο γείτονας, αυτός που έχει το μαγαζί, αυτός που έχει την έργα, αυτός που είναι στο σούπερ μάρκετ, εκεί που βάζετε βενζίνη στο αυτοκίνητο, τι σας λέει ο κόσμος, κύριε καθηγητά, γιατί και σε εμάς μιλάει και στους καθηγητές που έχουμε εδώ. Ποια είναι η αγωνία του κόσμου, κύριε καθηγητά? Γιώργο, κοίταξε. Ναι. Το έλεγα και στους συνεργάτες εδώ προηγουμένως. Είναι αλήθεια ότι επί 40 χρόνια, αμέσως μετά τη θέση σε εφαρμογή του νέου κώδικα πολιτικής οικονομίας, επειδή ασχολήθηκα τότε πολύ και με τα βιβλία μου και με τα περιοδικά, το περιοδικό τη δίκη που έβγαλε 40 χρόνια, είχα μια οικονομική άνεση. Τέλειωσαν, αυτά πέρασαν. Τώρα είμαι μόνο με τη σύνταξή μου. Όσο και αυτό αν ενοχλεί κάποιους όταν το λέω, είναι η αλήθεια, είμαι με τη σύνταξή μου. Και έρχεται στιγμή που πηγαίνω στο αυτόματο της Εθνικής Τράπεζας. Βλέπω την πολυτέλεια με την οποία ασκείται η εξουσία. Λυπάμαι που θα το πω και αυτό. Να το πείτε. Πριν από ένα μήνα περίπου είχε έρθει εδώ ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας για συζητήσεις. Και έφυγαν την ίδια ημέρα για τις Βρυξέλλες από το αεροδρόμιο. Αφενός ο πρωθυπουργός της Ελλάδας και αφετέρου ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, μιας χώρας πλούσιας, χωρίς τα προβλήματα τα οικονομικά τα δικά μας, μπήκε στο αεροπλάνο της γραμμής και πήγε στις Βρυξέλλες. Δυστυχώς βλέπουμε τις πολυτελείς εξορμήσεις με το πρωθυπουργικό αεροπλάνο, όχι μόνο του πρωθυπουργού, αλλά μιας μεγάλης κουστοδίας. Και απορώ, η φτωχή Ελλάδα είναι που στέλνει τέτοιες αποστολές στο εξωτερικό? Λοιπόν, πρέπει να δοθεί από πάνω, από ψηλά, το παράδειγμα της πραγματικής και όχι της προσποιητής λιτότητας. Δεν είναι δυνατόν να είναι τόσο οφθαλμοφανής η διαφορά, ακόμα και στο ντύσιμο. Πώς εμφανίζονται οι άρχοντες της εξουσίας και πώς είμαστε εμείς, ο κόσμος και πολύ περισσότερο τα παιδιά. Εγώ τα παιδιά τα βλέπω, παλιούς μαθητές μου που έρχονται και μου λένε υποφέρουμε. Βλέπω που πηγαίνω στην Πρέβεζα, φτώχεια, δυστυχία. Ήρθαν οι μαθητές σας υπουργοί ποτέ να πούνε, κύριε καθηγητά, ήρθαμε να πάρουμε τα φώτα σας τώρα, διότι από τα χέρια σας πέρασαν. Να τους πω έναν έναν, Λοβέρδος, Αθήνα και πολλοί άλλοι. Ο Λοβέρδος δεν υπήρξε, γιατί ήταν Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη ήταν ο Ανδρέας Λοβέρδος. Καρκιμάκης, ο Μιχάλης ο Καρκιμάκης. Εμείς τον είχαμε πάντως. Πολλοί υπουργοί, τώρα δεν θέλω να αναφέρω ονόματα. Ή ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος που είναι έκρητος συνταγματολόγος. Εκείνος από τη Θεσσαλονίκη. Ακριβώς. Ήρθε ποτέ υπουργός να πει, κύριε καθηγητά, τώρα έρχομαι σε εσάς, υποκλίνομαι μπροστά σας και θέλω να μου πείτε πώς πάω, τι να κάνω. Ήρθε κανείς ποτέ? Δεν έχω τέτοια αξίωση. Κανείς δεν χρειάζεται να έρθει σε μένα. Αλλά τουλάχιστον να μην είναι προκλητική μπροστά στον κόσμο που υποφέρει. Θα σε ενοχλεί αυτή η προκλητικότητα, έτσι? Βέβαια με ενοχλεί. Ωραία. Διότι αυτή εκτρέφει αντιδράσεις που θα τις βιώσουμε. Όχι στο μέλλον το αμακρινό. Φοβάμαι ότι πολύ σύντομα θα τις βιώσουμε. Ρωτάει ο πολίτης τώρα. Ωραία. Ο καθηγητής ο Μπέις προτείνει αλλαγή συντάγματος. Για να καθαρίσει από ψηλά. Όχι ο Μπέις μόνο. Και πολλοί άλλοι. Αρκεί αυτό μονάχα για να τραβήξει μπροστά η χώρα? Το επόμενο βήμα είναι να δούμε ένα ελληνικό μνημόνιο, να αντέξει ο κόσμος, να πούμε την αλήθεια. Έχει υποθεί αλήθεια, κύριε καθηγητά, κύριε Μπέι, όσο φοβάμαι μπορούμε να τη δούμε. Έχει. Όχι, φοβάμαι ότι δεν έχει λεχθεί. Ή τουλάχιστον, αν έχει λεχθεί κάτι, άργησε πάρα πολύ. Και ποιοι επόδειξαν? Άργησε δεκαετίες. Ποιοι επόδειξαν, κύριε Μαριά, κύριε Μητρόπουλε, να υποθεί η αλήθεια? Ξέρατε ότι κάθε 4 μήνες θα έχουμε μέτρα? Γιώργο, δεν ήρθαν εδώ της Τρόικας και είπανε 110 δις, αυτό είναι το πρόγραμμα. Ήτανε... Και ευτυχώς και βγήκε ο Μητρόπουλος και εσείς και βέβαια οι καθηγητές, κύριος Μπέις Καζημάτης, και λένε παιδιά, κάθε 3 μήνες έχουμε Γιώργο, μέτρα. Ήταν γνωστό σε όσους ήθελαν να διαβάσουν τη σύμβαση και να μιλήσουν και να ενημερώσουν. Ναι. Από την πρώτη στιγμή ήταν γραμμένο στο μνημόνιο ότι θα γίνονται αυτοί οι περιοδικοί έλεγχοι. Από την πρώτη στιγμή ξέραμε την εξουσιοδότηση του κ. Παπακοσταντίνου.
εμείς όσοι μπορούσαμε και είχαμε προσφύγει και στον κύριο Μπέι, τον καλέσαμε τότε στο Δικηγορικό Σύλλογο και θέσαμε τα θέματα. Ήταν όλα αυτά γνωστά. Εγώ θέλω να κάνω δύο σύντομες παρατηρήσεις. Έλατε. Πρώτον, η θεσμική αναδιάρθρωση του ελληνικού πολιτεύματος πρέπει να γίνει άμεσα. Πρέπει όμως να περάσει και στο οικονομικό πεδίο, για να έχουμε μια δίκαιη κατανομή πλούτου. Ο κύριος καθηγητής, ο κύριος Μπέις, είπε πόσο φτώχεια υπάρχει. Στη χώρα παράγονται 240 δισεκατομμύρια ευρώ ΑΕΠ κάθε χρόνο. Πού πηγαίνουν αυτά, πώς μοιράζονται. Ο ελληνικός προϋπολογισμός είναι μόνο 80 δις. Τα υπόλοιπα τι γίνεται. Σωστό. Εμείς ασχολούμαστε με τα επιδόματα και πολύ σωστά, Γιώργο, εδώ, αλλά όλα αυτά είναι μέσα στα 80 δις. Τα υπόλοιπα πού βρίσκονται, πώς έχουν καταναλωθεί, πώς μοιράζονται. Η επόμενη κίνηση, κατά την άποψή μου, είναι μονομερής καταγγελία και διαγραφή εξωτερικού χρέους. Αυτό πρέπει να το επισημάνουμε. Υπάρχει το εξωτερικό χρέος και υπάρχει και το εσωτερικό χρέος. Εσωτερικό χρέος είναι απέναντι στα ασφαλιστικά ταμεία. Σε αυτό δεν πρέπει να πειράξουμε τίποτε. Στο εξωτερικό χρέος που είναι παράνομο, που είναι από τις μίζες, που είναι από τον πλούτο, άρα, κύριε Μητρόπουλε, αυτό θα αντιταχθούμε σε αυτό, άρα, να μην προχωρήσουμε. Συμφωνείτε σε αυτό που λέει ο Λέξης ο Μητρόπουλος και το λέει μήνες, κύριε καθηγητά, κύριε Μπέι. Μήνες το λέει. Εξ ολοκλήρου, εξ αρχής, αναδιατύπωση του οικονομικού πλαισίου και των υποχρεώσεων της χώρας. Όλοι, Γιώργο, υποστηρίζουν, όσοι γνωρίζουν το θέμα, ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο, δεν είναι εξυπηρετήσιμο. Το μνημόνιο βουλιάζει στην ύφεση την πατρίδα. Συνεπώς, μία νέα νομοποίηση ανθρώπων που θα μπουν μπροστά, Γιώργο. Πρέπει να γίνουν εκλογές, Γιώργο, για να μπει μπροστά το ένα εφεδρικό προσωπικό που με σθένος θα διαπραγματευτεί εκ νέου, αφού καταγγείλει αυτό το οποίο περιγράφουμε τώρα. Το οποίο φέρνει μόνο ανεργία, φέρνει ύφεση. Άρα πρέπει να συναισθανθεί ο κόσμος. Μαζί με αυτά που λέει ο κύριος καθηγητής για τη θεσμική αναβάθμιση του πολιτεύματός μας, ότι το πρόβλημα προέχει να αντιμετωπιστεί οικονομικά, να παραχθεί πλούτος, Γιώργο, σε αυτόν τον τόπο, διότι αν δεν παραχθεί νέο εισόδημα, δεν μπορεί να εξευρεθεί και λύση. Μαζί με την καταγγελία του καταστροφικού μνημονίου. Αυτά έως αυτή την ώρα. Παραμένει ο καθηγητής Μπέις, παραμένει ο Αλέξης Μητρόπουλος και ο Νότης ο Μαριάς, τρεις καθηγητές, φίλες και φίλοι. Θα επανέλθουμε, διότι, φίλες και φίλοι, πίσω από τους φιλοξενούμενους που έχουμε σήμερα, κρύβονται μεγάλες αλήθειες. Κρύβονται πραγματικότητες, τις οποίες εμείς οφείλουμε να αναγάγουμε. Τουλάχιστον να έχουμε ήσυχη τη συνείδησή μας. Γρήγορο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Να ξαποστάσετε κι εσείς λίγο, κύριε Μπέι, αν και σας θυμάμαι από εκείνα τα χρόνια, ακριβώς ίδιος είστε.